μια που το έφερε κουβέντα. Τι κάνει η Βασιλική? Καλά, καλά. Η Βασιλική. Κύπρο. Γιατί κάτι παίζει με ένα Κύπριο. Κολλητό του Αχιλλέα Ματθαίου. Αν δεν έπρεπε να σε λένε Βασιλική, Ιούδα έπρεπε να σε λένε γιατί με πρόδωσες. Μου τα είπε όλα η Εύα. Τα έχεις φτιάξει με Κύπριο, γι' αυτό σε πιάσει κολοπηλά, αλλά να πας εκεί. Παραδέξου το. Ναι, Μινά, το παραδέχομαι. Έχω γκόμενο και ήρθα στην Κύπρο να το βρω. Όπου περνάει και ο Μινά στο δράμα του. Καλά να πάθει, δεν το λυπάμαι καθόλου. Αυτός είναι. Είναι δίπλα σου. Έλα, άκουσα αντρική φωνή. Ναι, Μινά, αυτός είναι και λέει να μην μας ενοχλείς. Θέλουμε να ζήσουμε τον έρωτά μας. Βασιλική, λιώνω για πάρτι σου, κορίτσι μου. Τι λέει, ρε ο Γέλιος, τι λέει. Μην έρθω εκεί πέρα και τον εσαπίσω. Αλλά δεν φταίει αυτός, ούτε εσύ φταίς. Φταίει αυτή η παλιοπατσαβούρα, η φίλη σου. Η Μελίνα που σου κάνει πλάτες τόσο καιρό όπως τις έκανες κι εσύ. Όταν τα φτιάξε με τον Κύπριο. Έτσι κάνουν οι καλές οι φίλες. Πλάτες η μία στην άλλη. Θέλεις τίποτα άλλο? Θέλω να πάρεις το πρώτο αεροπλάνο και να γυρίσεις. Είσαι παντρεμένη γυναίκα. Είσαι η Βασιλική Δουκάκη τώρα. Δεν νομίζω. Την τελευταία φορά που είδα την ταυτότητά μου έλεγε Βασιλική Παπαδάκη. Άντε, γεια σου, Μινά. Τούρμπο έγινε. Μην πάμε και λίγο τον καημένο. Καλά, νομίζω ότι τα έχεις με κάποιον εδώ στην Κύπρο. Του το είπε, λέει η Εύα. Καλά, πώς τη ήρθε κι αυτήνης. Σίγουρα ξέσπασε τα νεύρα της πάνω του. Ρε, παιδιά, λέτε να μας κατέβει εδώ στην Κύπρο αυτός. Αν σε έρθει. Έχουμε αφήσει στη μέση και μια κλώτσο πατινάδα. Πάλι φεύγετε και με αφήνετε μόνο μου, ρε εσείς. Τελικά μάλλον θα με περάσετε για μεγάλο κορόιδο εμένα, ε. Μάλλον. Εμείς θα τρώμε σε στρατορίες στη Ρώμη και εσύ εδώ θα φροντίζεις τα κρασιά μας. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο. Μίλησα με την τράπεζα και οι μισθοδοσίες θα μπουν κανονικά στους λογαριασμούς. Και αύριο θα σου δώσω μετρητά για να κάνεις τις πληρωμές στους εργάτες. Εγώ θα πάω στα Μπέλια να δω τι γίνεται με τα ραντίσματα, θα δώσω εντολές. Και εσύ δεν έχεις να ασχοληθείς τίποτα με αυτό. Α, σε ευχαριστώ πολύ, είναι υποχρέωση. Να πεις και στην Ειρήνη να σου δώσει τη λίστα με τις παραγγελίες. Θέλω να τσεκάρεις κάθε μέρα ότι φεύγουν οι παραγγελίες στην ώρα τους. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε το βράδυ. Άντε, φεύγα, αφού βιαζόσουν. Ναι. Ναι, γεια σας. Κατάλαβα ποιος είστε. Είναι για αυτό το θέμα της υιοθεσίας. Ναι. Αν θέλετε, μπορούμε να κανονίσουμε ένα ραντεβού μέσα στη μέρα. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί το μεσημέρι γυρίζω στο σπίτι μου για φαγητό. Όμως το απόγευμα κατά τις 5.30 είναι εντάξει. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι ραντεβού είναι αυτό που κλείνεις, ρε Αχιλλέα? Εδώ πνιγόμαστε στη δουλειά και θα τρώμε την ώρα μας με ασκετούς. Τι φωνάζεις, ρε? Ο τύπος μου κίνησε την περιέργεια. Και μοιάζει να έχει στοιχεία που αφορούν στην οικογένειά μας. Τρίχες. Εδώ σου λέω κι εγώ είμαστε. Μην ξεχνάς ότι αύριο έχουμε και το οικογενειακό δικαστήριο για το διαζύγιο σου. Πότε θα δεις το δικηγόρο? Μην ανησυχείς. Θα βρω χρόνο για όλα. Τι έγινε, άφησε μόνη σου, Μελίνα? Ακόμα δεν ήρθαμε και έτρεξε η δουλειά. Μας βγήκε εργασιομανής τελικά. Αχιλλέα μου, μόνο το θάρρος θα σου πω κάτι. Μη στραβώνεις και μη ζηλεύεις. Για τη Μελίνα αυτή η δουλειά είναι πολύ σημαντική. Έδωσε μάχες τότε και με τους δικούς της και με το Σύφη για να πάει να σπουδάσει στο Παρίσι. Την αγαπάει τη θεατρολογία. Μα ακόμα δεν γυρίσαμε. Ας το καθυστερούσε λίγο, δεν θα τη διώχνανε. Αχιλλέα μου, αφού το ξέρω ότι θέλεις να είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη. Καλά, εντάξει, έχεις δίκιο. Ήρθε. Αγάπη μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα στη δουλειά? Εντάξει, μια χαρά. Μινάς, τον βάζω ανοιχτή ακρόαση. Μινά, τι θέλεις? Να μην κάνεις τσατσιλίκια και πλάτες στη γυναίκα μου. Αυτό θέλω, άτιμη γυναίκα. Ήπουλη, άντε για να μην πω τίποτα χειρότερο. Δεν έβρισες παρέα στις συντροφές σου και έβαλες μέσα τη Βασιλική και τη Στάθια. Με Κύπριο. Μινά, είσαι σοβαρός?
Ο άνθρωπος την είδε και τρελάθηκε. Έπεσε στα πατώματα για τη Βασιλική. Εγώ τι φταίω? Μη μου λες εμένα τι φταίω, γιατί θα έρθω εκεί πέρα και θα φάει μουλική κόμμα. Τι θες ρε? Ο κουμπάρος μου είναι και γουστάρει τη Βασιλική σαν τρελός. Και άμα θέλει και εκείνη, να ζήσουμε να σε θυμόμαστε. Εγώ θα την παντρέψω. Άι στο διάλο. Με κεράτωσε. Πάνω στο ίδιο μου το κρεβάτι, το καταλαβαίνετε. Αγάπη μου, ήθελα να σου μιλήσω χωρίς να είναι η Βασιλική μπροστά. Βασικά θέλω να σου πω ότι... θέλω να έρθεις στη Ρώμη μαζί μου. Έλα, πες ναι, σε παρακαλώ. Ρε αγάπη μου, δεν γίνεται. Πρώτον είναι εδώ η Βασιλική και δεν γουστάρω να την αδειάσω. Και μετά, εντάξει, δεν θέλω να σου λέω ψευτικές δικαιολογίες, είναι και δουλειά. Μόλις ήρθα, δεν γίνεται να ξαναφύγω. Μπορούμε να πούμε και στη Βασιλική να έρθει μαζί μας. Έλα, πες ναι, και θα πάω να σας κλείσω εισιτήρια τώρα αμέσως. Δεν γίνεται, μην επιμένεις. Έχω να λάβει μια υποχρέωση απέναντι στο θείασο. Έχω μια ευθύνη. Έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες. Κάνουμε αναγνώσεις και με χρειάζονται. Έλα ρε μου, σε παρακαλώ. Θα σε πάω στην πιάτσα τη Σπάνια να φας παγωτό. Θα σε πάω στη Βία Κοντότη να κάνεις ψώνια. Θα σε πάω στη Φοντάνα τη Τρέβη για να πετάξεις κέρμα και να κάνεις ευχή. Θα σε πάω στο Κολοσσέο να χαϊδέψεις τα λιονταρία. Και θα σε πάω και στο Βατικανό να σου κάνει ευχή ο Πάπας. Α, και θα τρως και πίτσα και μακαρόνια όλη μέρα, σε παρακαλώ. Πες ναι. Πες ναι. Πες ναι. Δεν γίνεται. Έλα, δεν γίνεται. Την αγαπάω τη δουλειά μου, μ' αρέσει. Και ξεχνάς και το κυριότερο. Ότι είναι το υποκατάστατο του παιδιού που δεν έχω. Εσύ μπορεί να το ξέχασες, αλλά εμένα με καίει. Και όσο περνάει ο καιρός και δεν μένω έγκυος, τρελαίνομαι. Γεια σας, κορίτσια. Δεν θα κάτσουμε πολύ. Θα φάμε και θα φύγουμε, γιατί έχουμε πολλή δουλειά στο ενοπείο. Έχω και ένα ραντεβού και δεν θέλω να αργήσω. Μίλησες με τον δικηγόρο για το αυριανό δικαστήριο? Ναι. Ωραία. Είμαστε πανέτοιμοι. Η Ευρυδίκη θα φάει τα μούτρα της. Δεν ξέρει τι περιμένει. Άντε να βγει και το διαζύγιο της Μελίνας και του Σύφη και εγώ θα σας παντρέψω. Όχι μόνοι σου, οι δυο μας. Στην Κύπρο βάζει ο γαμπρός του κουμπάρα του και η νύφη την κουμέρα της. Κουμέρα. Κουμπάρα. Άρα εσύ ο κουμπάρος και εγώ η κουμέρα. Μελίνα. Συμφωνώ. Δύο πολύ αγαπημένοι μας άνθρωποι. Έτσι πρέπει να είναι οι κουμπαριές, όχι απρόσωπες. Άρα, κλείσαμε. Ο γάμος θα γίνει. Μην κάθεσαι, θέλω να βοηθήσεις. Έλα, Χριστίνα. Νεκταρίε. Γιαγιά δεν είναι καλά. Έχει πέσει στον καναπέ, ζαλίζεται. Έχω τρομάξει πάρα πολύ, φοβάμαι. Ωραία, κλείσε, ερχόμαστε αμέσως. Αχιλιά, φύγαμε. Η γιαγιά δεν είναι καλά. Μπορώ να σας πάρω τηλέφωνο, εντάξει, τι έγινε? Γιαγιά μου, τι έχεις, τι έπαθες, πώς αισθάνεσαι? Νιώθω ένα βήτο στο κεφάλι, σε μια ζαλάδα. Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μη μ' αφήσεις μόνη. Μην είναι κοντά μου. Φοβάμαι, νιώθω πολύ άσχημα. Γιαγιά μου, το χάπι της πίεσης το πήρες? Σε ξαναρώτησα, μήπως το ξέχασες? Α, το πήρα. Το πήρα, κόρη μου, πρωί. Θα πάρω τον γιατρό της τηλέφωνο. Μια ρε γιατρέ, ο Νεκτάριος Μαθίου είμαι. Ναι, η γιαγιά μου δεν είναι πολύ καλά. Έχει λίγο ανεβασμένη πίεση. Ίσως και να έχει ξεχάσει να πάρει το χάπι της. Και να νομίζω το πήρε.
Κι εγώ αυτό σκέφτηκα, γιατρέ. Σας είπα, το έχω πάρει το χάπι. Θα σας γράψω εγώ εδώ ένα συμπληρωματικό φάρμακο και ας το πάρει. Ορίστε. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Να σας πάω μέχρι έξω. Περασικά εύχομαι. Καλό βράδυ. Μην ανησυχείτε. Είμαι καλύτερα. Και σκοπεύω να πάρω και τρισέγγωνα. Είμαι σίγουρος. Περδίκη είσαι. Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, μήπως ήθελες να μας μαζέψεις όλους. Έλα, Ματέο. Μια χαρά είναι η γιαγιά. Συνήλθε. Ωραία. Περαστικά, γιαγιά. Σαν τρελός έφυγα από την εταιρεία να έρθω να δω τι γίνεται. Λοιπόν, Αχιλλέα, είδα εγώ αυτό τον διδέχτηρε. Εντάξει, κατάλαβε το λάθος του και ήταν ίσα για να μας φάει την ώρα μας. Χριστίνα, θα πας εσύ στο φαρμακείο να πάρεις τα φαρμακά ή να πω εγώ. Εγώ. Πώς το. Ναι. Θα βρεθούμε απόψε. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Θα σε πάρω εγώ μετά. Οκ, okay, μιλάμε. Πάω φαρμακείο. Δικαστήριο με την Ευρυδίκη. Κάντε μου το χατήρι. Εγώ δεν μπορώ. Είναι πτώμα. Γυρίσαμε όλη τη Λευκωσία σήμερα με τη Μελινά. Εγώ πάντως, παιδιά, είμαι ελεύθερος. Η Μαρίνα κοιμήθηκε. Εγώ την πικολητή μου. Καλά, ρε, εσύ, πού ήσουν μια ώρα. Πάνω ήμουν, Αχιλλέα. Έφτιαχνα τη βαλίτσα. Μεθαύριο πάμε Ρώμη. Αύριο έχουμε το δικαστήριο. Μετά ένα σωρό δουλειές. Ναι. Ναι, Ματθαίου. Ναι, το Αντρέα και τη Σοφία. Ποιος μιλά? Detective. Μα εσείς δεν είστε που ενοχλείτε και τα αδέλφια μου τις τελευταίες μέρες? Ναι, ο Ματθαίος και ο Αχιλλέας Ματθαίου είναι αδέλφια μου. Είναι από την ίδια οικογένεια. Συγγνώμη, ανάκριση να μου κάνετε τώρα το τηλέφωνο. Επειδή τρώμε κάτι φίλους, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, ε. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Μα καλά. Γιατί δεν ήξερε αυτός ότι είμαστε ίδια οικογένεια? Δεν μιλήσατε? Γιατί, Αχιλλέα, ήμουν υποχρεωμένος να του πω το γενεαλογικό μας δέντρο? Έλα, σε παρακαλώ, μην με εκνευρίζεις. Άντε, Αχιλλέα, τόση ώρα περπατάμε. Τι είναι αυτό το σημαντικό που θέλεις να με ρωτήσεις? Δεν ξέρεις. Μερικές φορές υποτιμάς την νοημοσύνη μου, Ματθαίο, και με κάνεις έξαλλο. Τι θες να πεις? Αν δεν κάνω λάθος, όλο αυτό με τη γιαγιά σήμερα ήταν θέατρο. Στημένο από σένα. Τι βλακίες λες τώρα, νυχτιάτικο, Αχιλλέα. Γιατί να στήσω ένα τέτοιο θέατρο εγώ με τη γιαγιά? Για να μην συναντήσω τον detective. Τι σου είπε, Ματθαίο? Και γιατί πήρε και τον Εκτάριο τηλέφωνο? Ποιος είναι υιοθετημένος? Εγώ.